Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ξανά κοντά σας η εκπομπή Ελλάδα στην καρδιά μας. Ασχολούμαστε με την ομογένεια, τον τουρισμό και τα ελληνικά προϊόντα. Σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη στη Χαλκιδική. Έχουμε στη σύνδεσή μας τον κύριο Ανδρέα Μπαλή, μέσω Skype από την Αυστραλία. Είναι ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Χαλκιδικαίων Μελβούρνης και Βικτόριας. Καλησπέρα κύριε Μπαλή. Καλησπέρα, τι κάνετε κύριε Πετράκη. Δόξα τω Θεώ. Πείτε μας δύο λόγια για την ένωσή σας. Η ένωσή μας είναι ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1962. Έχει συνεχίσει δίχως διακοπή από τότε μέχρι τώρα. 2013 γιορτάσαμε τα 50 μας χρόνια. Και προσπαθάμε κάθε χρόνο να κάνουμε διαφορετικές εκδηλώσεις για να μαζέψουμε, να κρατάμε τον κόσμο μαζί. Και ξέρεις, οι διαφορετικές εκδηλώσεις είναι το πανηγύρι της Αρδέλας που κάνουμε κάθε χρόνο το Μάρτι. Κάνουμε ασφαλώς για την επανάσταση Χαλκιδική. Πάμε και καταθέτουμε σε στεφάνια στον άγνωστο στρατιώτη του μνημείου που είναι εδώ πέρα, το Μάιν. Ναι, ναι. Και κάνουμε και άλλες εκδηλώσεις. Κάνουμε τη γιορτή της μάνας, γιορτή του πατέρα. Κάθε χρόνο κάνουμε εκδρομές και κάνουμε και μια γιορτή Χριστούγεννα για τα παιδιά και που τους δίνουμε δωράκια. Να μπορούμε να συνεχίσουμε δηλαδή το Σύλλογο ή να αφήσουμε κάτι για το μέλλον για τα παιδιά μας. Πού στεχάζεται ο Σύλλογός σας, είσαστε μαζί με την Παμακεδονική? Ναι, ναι, ναι. Ο Σύλλογος είναι στο σπίτι της Παμακεδονικής. Από την πρώτη στιγμή που αγοράστηκε το κτίριο αυτό, ο Σύλλογος ο δικός μας ήταν ένας από τους πρώτους Σύλλογους που διαθέτησε χρήματα και είμαστε ακόμα ασφαλώς μέσα εκεί πέρα στην Παμακεδονική μαζί με τους άλλους Σύλλογους, ναι. Μάλιστα. Εδώ με την περιφέρεια ή με το Δήμο, με κάποιο Δήμο, έχετε καθόλου επαφές? Έχουμε πολλά από τα μέλη μας, ιδίως από το Συμβούλιο μας, πρώην πρόεδροι και γραμματέοι και τέτοια, πηγαίνουν έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο και έχουν κάνει μερικές εκδηλώσεις εκεί πέρα, δηλαδή να κρατήσουν, να μαζέψουν τους δήμαρχους όλα αυτά μαζί, άμα μπορούν, και να κρατήσουν μια επικοινωνία ανάμεταξύ του Χαλκιδικαίου στην Αυστραλία με το ασφαλώς με τη Χαλκιδική στην Ελλάδα. Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε λίγο αργότερα. Ναι. Ναι. Και μάλλον φέτος είναι και ο πρώην πρόεδρος μας, ο κ. Σαμαξόπουλος, θα είναι εκεί πέρα. Είναι η γραμματέα μας στην Ελλάδα προς το παρόν. Είναι και ο ταμείος μας εκεί πέρα στην Ελλάδα. Όλοι στη Χαλκιδική προς το παρόν, ασφαλώς. Ναι, ναι. Έχουν έρθει αυτό το χρόνο και διακοπές. Ναι. Ωραία. Θα έχουμε λίγο αργότερα στη σύνδεσή μας τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Γιώργο, θα μας πει και αυτός από την πλευρά του τις δράσεις της περιφέρειας και για τον τουρισμό και για τα ελληνικά προϊόντα, την εξωστρέφεια. Ναι. Θέλω να μου πείτε εσείς τι προγραμματίζετε. Εμείς ασφαλώς για να μπορούμε να κάνουμε κάτι που μπορούμε να συνεχίσουμε να επικοινωνεί η Ελλάδα με την Αυστραλία εδώ πέρα, γιατί ξέρεις, πολλά από τα άτομα που έχουν φύγει πριν πολλά χρόνια έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή δεν είναι ούτε έχουν να επικοινωνούν με την Ελλάδα καθόλου. Έχουν αποκοπεί. Ναι. Άλλοι έχουν αποκοπεί, ναι. Και αυτό είναι άτομα που φύγανε το 45, το 48, το ξέρεις, το 50, 52, που ήταν πολλά άτομα από τη Χαλκιδική εδώ πέρα. Τι έχει κάνει ο σύλλογος μας είναι ότι έχουμε γράψει ένα βιβλίο που έχουμε τώρα 3 χρόνια που το κάνουμε αυτό το βιβλίο για αυτά τα άτομα που έχουν έρθει εδώ πέρα. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Ο συγγραφέας είναι ο κύριος Τάμης. Μάλιστα. Και κύριος Αναστάσιος Τάμης. Ο Αναστάσιος Τάμης, ναι, είναι ο συγγραφέας. Και είχαμε και θα κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου του Μάη αυτό το χρόνο, αλλά δυστυχώς ο κύριος Βασίλης Πάπας, που πιστεύω να τον ξέρετε τον κύριο Πάπα. Ναι, ναι. Είναι ο πρόεδρος σε ιστορικό και λαογραφικό οργανισμό Χαλκιδικής Μακεδονίας. Ήταν να έρθει να κάνει την παρουσίαση στις 24 Μαΐου, αλλά δυστυχώς ο κύριος αρρώστησε και το έχουμε αναβάλει μέχρι το Σεπτέμβριο αυτό το. Ωραία. Άρα η επόμενη εκδήλωση είναι η παρουσίαση το Σεπτέμβριο. Το βιβλίο μας, ναι. Έχουμε... Ναι, το Σεπτέμβριο είναι η παρουσίαση του βιβλίου μας, ναι.
Έχει βγει η ακριβή ημερομηνία ή όχι ακόμα? Όχι ακόμα, γιατί προσπαθάμε να κλείσουμε εδώ πέρα και την κυρία Κάτελος. Δεν ξέρω αν ξέρετε την κυρία Ναι, Κάτελος. βέβαια. Προσπαθούμε να την κλείσουμε και αυτό το καιρό είναι πάρα πολύ απασχολημένη. Να πούμε βέβαια στον κόσμο ποια είναι η κυρία Κάπαλος, γιατί εγώ μπορώ να την γνωρίζω, αλλά ο κόσμος, ναι. οι τηλεθεατές δεν την γνωρίζουν. Είναι η πρόεδρος ναι, της Επιτροπής Πολιτισμού της Μελβούρνης και της Βικτόριας. Ναι, και είναι ασφαλώς δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι η λέξη, δεν ξέρω αν είναι η λέξη δημοσιογράφος. Ναι, δημοσιογράφος. Η τηλεόραση εδώ πέρα, ναι. Ναι. Πολλά χρόνια παρουσιάστρια ειδήσεων κλπ. Ναι. Κατάγεται από την Χαλκιδική κυρία Κάπαλος. Χαλκιδική, ναι. Α, Ναι. μάλιστα. Είναι από την Χαλκιδική και θα θέλαμε πάρα πολύ να είναι η κυρία Κάπελος εκεί πέρα. Είναι και στο βιβλίο μας ασφαλώς η ιστορία της, η ιστορία του πατέρα της και της οικογένειας της. Στο βιβλίο μας μέσα. Μάλιστα. Μετά από την παρουσίαση έχω το του βιβλίο, βιβλίου. Μετά την παρουσίαση του βιβλίου, ο Σύλλογος θα προσπαθήσει όσο μπορεί να κάνουμε με τους Χαλκιδικαίους, όχι μόνο με τους Χαλκιδικαίους, με όλη την Ελλάδα, να προσπαθήσουμε να κάνουμε πιο στενές, πώς μπορώ να πω τη λέξη. Θέλουμε δηλαδή όσο μπορούμε να μπορούμε να... Να σφίξετε τις σχέσεις σας. Ναι, και να μπορούμε να βοηθήσουμε και ξέρεις ασφαλώς τα προϊόν που έρχονται από την Ελλάδα και όχι μόνο από τη Χαλκιδική, από όλη την Ελλάδα. Να μπορούμε εδώ πέρα να τα διαφημίσουμε, να τα προχωρήσουμε λίγο παραπάνω. Γιατί έρχονται πάρα πολλά προϊόντα από την Ελλάδα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί, ένας κατάλογος, ένα κάτι που μπορεί, που λέει τι έχετε και που πουλιέται. Εγώ νομίζω ότι αυτή θα είναι καλή ιδέα, αλλά χρειάζεται ασφαλώς κάποιον από την κυβέρνηση από εκεί ή κάποιον από την κυβέρνηση από εδώ ή κάποιον να μπορεί να το διοργανώσει αυτό το πράγμα. Προτείνεται λοιπόν να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με τα ελληνικά προϊόντα που εξάγονται στην Αυστραλία και με τα σημεία πώλησής τους. Έτσι δεν είναι? Ναι, ασφαλώς. Γιατί επειδή εμείς είμαστε πάρα πολύ δεμένοι με το όκλι, δεν ξέρω αν το έχετε το όκλι, εξακουστό, είναι μια περιοχή ναι. που είναι πολύς ελληνισμός. Είναι η ελληνική περιοχή της Μελβούρνης το όκλι. Είναι, ναι, η ελληνική περιοχή. Έχει γίνει η ελληνική περιοχή και ξέρεις, πολλά προϊόντα πουλούνται στα μαγαζιά εκεί πέρα. Αλλά ξέρεις και απάνω στα προϊόντα κιόλας δεν σου λέει ακριβώς ποιο μέρος της Ελλάδος έχει έρθει το προϊόν. Λέει ότι έχει φτιαχτεί σε αυτό το αλφαβήτα μέρος. Δεν λέει παράδειγμα ότι το μέλι αυτό έχει βγει από την Χακηδική. Απλώς λέει ότι έχει έρθει από την Ελλάδα. Δεν σου λέει ακριβώς από πού. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Και θέλετε... Θέλετε και συνεργασία ναι. με την ελληνική πολιτεία. Για αυτόν το, ασφαλώς. Για αυτή την ενημέρωση. Ναι, ασφαλώς. Ναι. Και δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα αυτή, φυσικά είναι πολύ αν καλή πραγματικά ιδέα. Χρειάζεται να γίνει, αλλά ξέρεις, είναι, όταν πάει ο άλλος στο μαγαζί και δεν ξέρει ακριβώς από πού έχει έρθει το προϊόν, είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια. Επόμενες εκδηλώσεις που έχετε μετά την παρουσίαση. Επόμενες εκδηλώσεις. Μετά την παρουσίαση κάνουμε τη γιορτή του πατέρα, που θα γίνει μετά την παρουσίαση του βιβλίου. Μετά έχουμε το χριστουγεννιάτικο γλέντι που κάνουμε για τα παιδιά και τους δίνουμε όπως είπα δωράκια και κάνουμε και εκείνη τη μέρα ένα barbecue που λένε. Και μετά από εκεί πάμε στην άλλη χρονιά που έχουμε, κάνουμε μια εκδρομή στη παραλία και μαγειρεύουμε ρέγγα για όλα τα μέλη μας. Και έχουμε έναν χορηγό τσάνταλι που μας προσφέρνει ούζο και ναι. έχουμε ρέγγα με το ούζο εκείνη την ημέρα. Στους αντίποδες συμμετέχετε? Στους αντίποδες δεν συμμετέχουμε γιατί το διοργανώνει η κοινότητα Μελβούρνης όπως ξέρετε. Ναι. Και ασφαλώς ξέρεις πάμε εκεί πέρα και όλα τα μέλη μας, τα πιο πολλά τα μέλη μας ασφαλώς πηγαίνουν εκεί. Απλά είστε επισκέπτες, δεν έχετε κάποιο περίπτερο ας πούμε. Όχι, δεν έχουμε περίπτωση εκεί πέρα, όχι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Μπαλή για τη συμμετοχή ναι, σας στην εκπομπή και θα είμαστε ναι. σε επικοινωνία για επόμενη εκπομπή προβολής της Χαλκιδικής. Σας ευχαριστώ πάρα ναι, πολύ. Ναι, το web, θέλετε, έχουν και ένα website, άμα θέλετε να μπείτε στο website, θέλετε να σας το δώσω αυτό. Θα επικοινωνήσουμε εκτός αέρα. Να είστε καλά. Εντάξει. Να είστε καλά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα δούμε
κάποια βίντεο για τη Χαλκιδική και θα επανέλθουμε. Επιστρέφουμε στο στούντιο, μαγευτικά πλάνα. Έχουμε στη σύνδεσή μας τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, τον κύριο Ιωάννη Γιώργο. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πετράκη και σε εσάς και σε όλους όσους μας έχουν. Έχετε, να σας πω καταρχάς, χαιρετισμούς από το Σύλλογο Χαλκιδαίων εδώ στην Αθήνα. Δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν δυστυχώς, αλλά μου είπα να σας δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Είχαμε πιο πριν στη σύνδεσή μας με την Αυστραλία τον Ανδρέα Μπαλή, τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Χαλκιδικαίων Μελβούνης και Βικτόριας. Μου είπαν ότι έχουν επισκεφθεί αρκετά μέλη ήδη την Ελλάδα και θα έρθουν να σας επισκεφτούν και εσάς στην περιφέρεια. Θέλω να μου πείτε κάποιες από τις δράσεις της περιφέρειας και για τον τουρισμό και για τα ελληνικά προϊόντα. Κοιτάξτε, να σας πω καταρχήν να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους χαλκιδικιώτες των Αθηνών, της πόλης των Αθηνών, και για την εκτίμησή τους στο πρόσωπό μου, αλλά κυρίως για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε τόσα χρόνια.
Δεύτερον, προς τον αντιπρόεδρο των Χαλκιδικιωτών, τον κύριο Παλί. Θερμές ευχαριστίες, γιατί πάντα, μα πάντα, υπήρχε μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Χαλκιδικιωτών της Αυστραλίας και της Χαλκιδικής ως Περιφερειακής Ενότητας. Κάθε χρόνο βέβαια βρισκόμαστε, κάθε χρόνο κάνουμε μια βραδιά δική μας, εγώ έτσι τη λέω. Και βεβαίως θα είναι χαρά μας και φέτος να τους δούμε από κοντά, να καθίσουμε ξανά στο ίδιο τραπέζι, πότε λύνουμε προβλήματα, πότε δημιουργούνται καινούρια, έτσι είναι αυτά. Έτσι γίνεται. Αυτό που θα πω είναι πως χρόνια τώρα η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, τουλάχιστον το 2011 και μετά, δια του τουριστικού οργανισμού κάνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια προς πολλές χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, ώστε να καταστήσει τη Χαλκιδική, αν και αυτή τη στιγμή είναι πολύ ψηλά, τρίτος προορισμός στην Ελλάδα, να την καταστήσει, αν είναι δυνατόν, πρώτο προορισμό στην Ελλάδα. Επομένως, μέσω της καμπάνιας της διαφημιστικής και της πρωτοβουλίας που παίρνουμε κατά καιρούς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι για τη Χαλκιδική εξαιρετικά, από την άποψη ότι ευελπιστούμε να τη δούμε στην πρώτη θέση, όπως προανέφερα, και αυτήν και τα προϊόντα της. Κάνουμε μεγάλες δράσεις και ενέργειες όσον αφορά την πολιτισμική, πολιτιστική προώθηση όλων των δράσεων που δημιουργούνται, γίνονται, λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο νομού, είτε αυτά λέγονται φεστιβάλ των Δήμων της Χαλκιδικής, είτε λέγονται άλλες μεγάλες εκδηλώσεις, όπως είναι ο Διάβολος του Τωρονέου, έτσι ώστε οι πάντες να γνωρίζουν τα δρόμενα σε επίπεδο νομού για το καλοκαίρι. Πέραν αυτού, ως προορισμός τη Χαλκιδική την έχουμε προωθήσει μέσω δράσεων και ενεργειών προς χώρες όπως είναι η Βόρεια Ευρώπη, Βέλγιο, Ολλανδία, η Γερμανία, η Σκανδιναβία, η Βρετανία. Και βεβαίως τα τελευταία χρόνια κάνουμε μεγάλη προσπάθεια προς τη Γαλλία, προς την Ιταλία. Δηλαδή παραδοσιακές χώρες που στήριζαν την χώρα μας γενικότερα αλλά και τη Χαλκιδική, να ξαναεπανέλθουμε στην αγορά τους, μιας και οι Βαλκάνοι καλοί είναι βεβαίως και προτιμούν τη Χαλκιδική, όμως θεωρούμε ότι οι βόρειες χώρες, οι χώρες των 27, τώρα πλέον, είναι πολύ καλύτερες από άποψη οικονομικού περιβάλλοντος και βεβαίως έχουν τη δυνατότητα μεγαλύτερης, αν θέλετε, δαπάνης από ό,τι οι Βαλκάνοι επισκέπτες. Νομίζω έχουμε και από την... έχετε στην Χαλκιδική και από τη Ρωσία αρκετούς τουρίστες. Κάνουμε, έτσι, ναι, έτσι, ναι, όπως το λέτε. Η ρωσική αγορά είναι μια από τις καλές αγορές για τη Χαλκιδική μας. Μέσω βέβαια κινήσεων που έγιναν και τα προηγούμενα χρόνια αλλά και τώρα, να σας θυμίσω απλώς ότι στις 17 του μήνα που διενύσαμε, του Ιουνίου, έγινε αδελφοποίηση της Χαλκιδικής με την επαρχία, την περιοχή μάλλον του κουρόρτινη της Αγίας Πετρούπολης. Μια πολύ καλή δράση από μέρους μας. Επίκειται το επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μέσα στο Σεπτέμβριο η σύναψη ενός συμφώνου, πέραν αυτό της αδελφοποίησης που έγινε μεταξύ των δύο περιοχών, το συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας Κρητικής Μακεδονίας και της περιοχής της Πετρούπολης, της επαρχής της Πετρούπολης. Μάλιστα. 7 εκατομμύρια περίπου Ρώσοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από έναν νοτικό χάρτη που θα καταρτήσουν οι δύο ομάδες εργασίας που δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφτούν η μία τις άλλες την άλλη περιοχή και βεβαίως να αναπτυχθούν σχέσεις εμπορικές, εκπαιδευτικές, σχέσεις μεταξύ των μαθητών των δύο χωρών, σχέσεις βεβαίως οι οποίες θα έχουν και μέσα στις πρωτεύουσες, μέσα στην, ως πρωτεύοντα ρόλο, συγγνώμη, την τουριστική ανάπτυξη και της περιοχής μας, αλλά και την καλύτερα, αν θέλετε, προώθηση του προϊόντος της Χαλκιδικής προς τη ρωσική αγορά της Αγίας Πετρούπολης. Με την Ομογένεια εκεί υπάρχουν επαφές? Ναι, βεβαίως και υπάρχουν επαφές. Και ο Περιφερειάρχης συμμετείχε προς αυτό. Και βεβαίως κάθε χρόνο θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πιο τακτική η επαφή πλέον με τους απότιμους Έλληνες. Και το λέω αυτό γιατί ως Περιφέρεια Κρητικής Μακεδονίας κάναμε μια σημαντική δουλειά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Προβαίνουμε σε μια μελέτη 40.000 περίπου ευρώ για να δούμε τι ακριβώς θα ήταν αυτό που θα ικανοποιούσε τους συμπολίτες μας, όχι μονάχα τους Χαλκιδικιώτες εννοείται, αυτούς οι οποίοι, τους Έλληνες γενικότερα, αλλά και αυτούς της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να καταστήσει πιο ελκυστικό τον προορισμό της Μακεδονίας και ειδικότερα της Χαλκιδικής, αν θέλετε. Βεβαίως είναι μια κίνηση που έλαβε χώρα φέτος, τα αποτελέσματα θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να πιστεύω ότι ο απότιμος ελληνισμός αποτελεί μια εξαιρετική πηγή επισκεπτών. Μην ξεχνάμε ότι περίπου 6,5 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται εκτός χώρας, αποτελούν ένα τεράστιο δυναμικό και το κυριότερο αγαπούν
τη χώρα τους πολύ περισσότερο από ό,τι οποιοδήποτε επισκέπτης. Επομένως, όλους αυτούς της δεύτερης, τρίτης γενιάς Έλληνες, καλούμε να έρθουν, να ζήσουν, να δουν τη χώρα τους από κοντά και πολύ περισσότερο να τη στηρίξουν τότε τη δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεται. Και σε μια οικογένεια ο καθένας να προβάλλει την Ελλάδα, όχι μόνο τη Χαλκιδική γενικά, σε μια οικογένεια κάθε ένας από τους ομογενείς μας, αν προβάλλει την Ελλάδα, θα διπλασιάσουμε, θα υπερδιπλασιάσουμε τον τουρισμό μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να λειτουργήσουμε σαν πολλαπλασιαστές τις καμπάνιες που κάνουμε για την περιφέρεια και της Μακεδονίας, όλοι αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι αγαπούν αυτό το τόπο. Η καλύτερη διαφήμιση πάντα είναι αυτή η στόμα με στόμα που λέμε. Δηλαδή, το πόσο όμορφα πέρασε σε ένα τόπο, εάν περάσει δια της περιγραφής μέσα από την διαζώσης αναφορά, είναι πολύ καλύτερο από το να δεις μια εικόνα. Δεν λέω ότι οι εικόνες δεν συνηγορούν και δεν βοηθούν προς την κατεύθυνση της προβολής, όμως νομίζω πως όταν ο ζωντανός λόγος συνοδεύει τις εικόνες, είναι πολύ καλύτερα. Βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες, βέβαια, νομίζω είναι πρώτος θρησκευτικός προορισμός η Χαλκιδική. Προσκυνηματικού χαρακτήρα, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Έχοντας εμείς το Άγιον Όρος στη δικιά μας περιφέρεια, περίπου 450.000 επισκέπτες από όλο τον κόσμο, και όχι μόνο από την Ελλάδα, επισκέπτονται το Άγιον Όρος μέσα κάθε χρονιά. Βεβαίως, ο αριθμός με τον χρόνο αυξάνεται. Παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν για τη φιλοξενία, γιατί ξέρετε ότι είναι περιορισμένος ο αριθμός και η δυνατότητα που έχουν οι μονές για να φιλοξενήσουν περισσότερους επισκέπτες. Αποτελεί, αν θέλετε, έναν εξαιρετικό προορισμό. Μην ξεχνάτε πως όλοι αυτοί, και μιλάμε για τους ξένους επισκέπτες που έρχονται στην πρώτη άθο περιοχή, αφήνουν τις οικογένειές τους εκτός του Αγίου Όρους ή μπαίνουν μέσα. Και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, μια πηγή εσόδων για όλα τα καταλήμματα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη άθο περιοχή. Ο θρησκευτικός τουρισμός βεβαίως και αποτελεί για μας, όχι την προμετωπίδα, αλλά έναν εισάξιο, αν θέλετε, προορισμό, με την έννοια του ότι δεν είμαστε μονάχα ήλιος και θάλασσα, η Χαλκιδική ειδικότερα έχει πλήστες επιλογές, χωρίς αυτό να απαξιώνει την Πιερία ή τη Θεσσαλονίκη ή τους υπόλοιπους νομούς. Όμως μην ξεχνάμε πως το Άγιον Όρος σαν η κυβωτός της Ορθοδοξίας απευθύνεται σε εκατομμύρια Ορθοδόξους, οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τόπο να τον επισκεφθούν κάθε χρόνο. Πολλοί είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες. Έρχονται και ξανάρχονται. Και προσπαθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο να προωθήσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση, αν θέλετε, την καμπάνια μας, ώστε να γνωρίσουν οι πάντες πού βρίσκεται αυτός ο τόπος και τι προσφέρει αυτός ο τόπος. Μην ξεχνάμε πως για τα 1000 χρόνια εορτασμού της σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο κ. Πούτιν, ένας από τους χώρους που επισκέφθηκε ερχόμενος στην Ελλάδα, ήταν και το Άγιον Όρος. Αυτό δείχνει και την αξία του Αγίου Όρους, πολύ περισσότερο όμως, κατά την άποψή μου, το τι σημαίνει να έχεις εντός της χωρικής σου αρμοδιότητας έναν τέτοιο τόπο. Υπάρχουν βέβαια και μέρη στη Χαλκιδική που δεν είναι τόσο προβεβλημένα. Θα ήθελα να αναφέρετε κάποια σημεία που πρέπει να μάθουν οι ομογενείς μας για τη Χαλκιδική, τα οποία δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Οι γνωστά περισσότερο είναι τα μέρη που αφορούν το θαλάσσιο τουρισμό, δηλαδή τα παράλια της Χαλκιδικής. Εγώ όμως θα τονίσω και θα πω πως υπάρχουν εξαιρετικές, αν θέλετε, διαδρομές στο εσωτερικό του νομού, στην Ενδοχώρα, που αφορούν χωριά όπως τον Ταξιάρχη. Ο Ταξιάρχης είναι το χωριό των Ελλάδων, ξέρετε. Η Ελλάδα προμηθεύεται το σύνολο σχεδόν της ελαιοπαραγωγής, μάλλον που διατίθεται το Χριστούγεννα, παράγεται σε αυτό το συγκεκριμένο χωριό. Είναι ο Ταξιάρχης της Χαλκιδικής. Είναι η Βαρβάρα, είναι η Αρναία, είναι ο Βάδος, είναι τα Ζερβοχώρια. Είναι περιοχές δηλαδή στην Ενδοχώρα, το Μετακίτσι, οι οποίες αποτελούν μάλλον εξαιρετικές επιλογές για όλους και για να γνωρίσουν, κυρίως όμως εξαιτίας της γευσιγνωσίας που θα μπορούσαν να έχουν εκεί. Καταπληκτικά φαγητά από προϊόντα τα οποία ίσως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν πουθενά αλλού. Μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι ο πρώτος νομός σε εξαγωγή βρόσιμης ελιάς στην Ελλάδα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι περίπου 150.000 τόνοι ετησίως πράσινης ελιάς διοχετεύονται προς όλο τον κόσμο. Η χονδρολιά Χαλκιδικής είναι παγκοσμίως γνωστή. Γνωστή, ναι. Βέβαια. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το αγουρέλαιο Χαλκιδικής, το γαλανό του Μετακιτσίου, είναι ΠΟΠ, παραδείγματος χάρη. Είναι λάδι το οποίο δεν θα βρεις πουθενά, μα πουθενά άλλο στον κόσμο. Υπάρχουν τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν πάρει τα εύσημα και έχουν προτεύσει σε πολλές αγορές και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.
Υπάρχουν κρέατα τα οποία επίσης είναι δικά μας, ντόπια δηλαδή, ντόπιες παραγωγής που θα μπορούσε ο καθένας να δοκιμάσει, όπως είπα, στην εδώ χώρα. Μέλι εξαιρετικό. Μέλι βεβαίως. Όχι και ανήμονο. Είναι από τα προϊόντα τα οποία θέλουμε το επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς να είναι στο καλάθι των αγροδιατροφικών προϊόντων τα οποία διακινούνται σε επίπεδο χώρας, αλλά αν μπορούμε να το εξάγουμε κιόλας όσο δυνατόν περισσότερο, τόσο καλύτερα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε, γιατί επειδή του λόγου ξεχάσαμε κάποια πραγματάκια, η Χαλκιδική είναι πατρίδα του Αριστοτέλη, έτσι, έχει τα αρχαία στάγια. Πρόσφατα ο κ. Σεσμανίδης, ο αρχαιολόγος, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια, 25 χρόνια περίπου ασχολούνται στις ανασκαφές εκεί, διαπίστωσε και έκανε μια εισήγηση σύμφωνα με την οποία ο τάφος του Αριστοτέλη, εν πάση περιπτώσει εκεί όπου η τέφρα του έχει καταδειχθεί, βρίσκεται πλέον στον χώρο των Αγίων Σταγίων και έχει καταδειχθεί και που είναι και αυτός. Δεν μπορούμε να αναδείξουμε τη Χαλκιδική σε μία μόνο εκπομπή. Θα ξανακάνουμε εκπομπή βέβαια για τη Χαλκιδική. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να πούμε ακόμα περισσότερα. Βέβαια, βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε και καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σε επόμενη εκπομπή. Γεια σας, γεια σας. Να δούμε ένα βίντεο από την αποφύτηση της εταιρείας εκπαιδευτικά ιδρύματα WSPC που αφορούν την εκπαίδευση ίνου και θα σας καληνυχτήσουμε.